Αγαπητές μας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Και θα συνεχίσω το τηλεοπτικό μου πρόγραμμα παρουσιάζοντας μενταγιόν, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα καταπληκτικό γλυκό μενταγιόν που συνδυάζει το κοράλι με το μαργαριτάρι, φυσικό κοράλι κόκκινο με την πορτοκαλί αντάβια του εκεί που είναι η καρδιά του, για να δείχνει και να αποδεικνύει ότι δεν έχει την παραμικρή επεξεργασία στο χρώμα του. Εμείς δεν έχουμε παρουσιάσει, φίλες και φίλοι, ποτέ κοράλια πάστας, ποτέ κοράλια ριτίνες. Είναι κάτι που το έχουμε αποφύγει επιμελώς. Όχι μόνο στα κοράλια, και στα τυρκουάζ και στα κεχριμπάρια και οπουδήποτε αλλού γίνονται τέτοιες νοθείες. Λοιπόν, εδώ έχω ασήμι, έχω ρόδιο, πανάκριβο πολύτιμο μέταλλο και έχω και κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια με διπλά επιχρυσώματα. Βλέπετε ότι το σχέδιο είναι ασύμετρο και πέρα από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό, σχηματίζεται και ένα κλουβάκι τροποντινά, το οποίο συγκρατεί το κοράλι. Βέβαια, το κοράλι συγκρατείται και με δύο δόντια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει δουλευτεί είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίος, ωραία τεχνοτροπία και τα λοιπά. Και στο τέρμα του, στο τέλος του, βλέπουμε λευκό μαργαριτάρι. Έχουμε λοιπόν, όπως σας είπα, τα μέταλλα, να σας πω διαστάσεις, 3 εκατοστά ύψος, 2 πλάτος. Θα κάνουμε και δώρο μία καδένα, 45 εκατοστά, θα είναι επίχρηση η καδένα, ασημένια επίχρηση. 3 εκατοστά ύψος, 2 πλάτος. Και εδώ λοιπόν τώρα τι έχω, εδώ έχω ένα κοράλι, το οποίο είναι στα 15,5 χιλιοστά, είναι μια φυσική οργανική πέτρα πάρα πολύ ωραία, με την καρδιά της να φαίνεται, να κάνει μπαμπ στο κέντρο. Έτσι είναι όλα τα κοράλια, είναι ζωντανοί οργανισμοί. Θα ξέρετε, η καρδιά του κοραλιού του κόκκινου πορτοκαλίζει, είναι πορτοκαλί. Αν έχει υποστεί χρωματική επεξεργασία, τότε η καρδιά δεν φαίνεται, έχει καλυφθεί. Και φεύγουμε από το κοράλι που είναι πολύτιμος οργανικός λίθος, για να έρθουμε στο μαργαριτάρι του γλυκού νερού. Και έχω εδώ ένα μαργαριτάρι γλυκού νερού στα 9,5 χιλιοστά, είναι στρογγυλό και έχει τέλειο μάργαρο. Είναι φυσικό το μαργαριτάρι του γλυκού νερού, χωρίς λευκαντικά, χωρίς τίποτα. Έχει μπόλικο μάργαρο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση σαν μαργαριτάρι. Εδώ από 340 ευρώ θα σας πω για 70 ευρώ μόνο. Πρόκειται για εργασία χειρός. Αυτό το κόσμημα είναι χειροποίητο, κυρίες και κύριοι, και θέλω να το δείξετε και από πίσω, για να δούνε όλοι τη χειροποίητη δουλειά. Στον κωδικό 5403β λοιπόν, συνδυασμός κοράλι με μαργαριτάρι, παντοτιμή συνδυασμή είναι αυτή. Εγώ θα το προτείνω στα 70 ευρώ αυτό το πολύ ωραίο μενταγιόν, όταν η αρχική τιμή του ήταν 340 ευρώ. 5264β, εδώ έχω να σας προτείνω πάρα πολύ ωραία πρόταση, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε συνδυασμό λευκού όνυχα, στρογγυλού και διαμανταρισμένου με γαλάζιο τυρκουάζ, το οποίο είναι γνήσιο τυρκουάζ Περσίας και παρακαλώ είναι ορυκτό και είναι μέχρι το βάθος του αυτόν καταπληκτικό τυρκουάζ χρώμα και πρόκειται για τυρκουάζ Περσίας. Ακούστε το όμως τώρα αυτά που λέω, γιατί θα ακούσετε μετά και την τιμή. Έχουμε περάσει από το κολιέ μενταγιόν, το οποίο είναι δημιουργημένο με γνήσιο γαλάζιο χαολίτη. Ο χαολίτης είναι ημιπολίτιμος λίθος που μοιάζει πάρα πολύ με το τυρκουάζ. Το βλέπετε άλλωστε. Χαολίτης γνήσιος λοιπόν και γνήσιος ως προς το χρώμα του, με κοπή μπριολέ και έχει δημιουργηθεί το συγκεκριμένο μενταγιόν. Το κόσμημα είναι στα 45 εκατοστά και έχει 5 περίπου εκατοστά αλυσίδα επιμήκυνσης και κούμπομα ασημένια επίχρυσα με 14 καράτια χρυσό. Το μενταγιόν είναι στα 4 εκατοστά το ύψος του. 4 εκατοστά ύψος και είναι δεμένο με ασήμι, το οποίο είναι επιχρυσωμένο ανάμεσα στους λευκούς όνυχες. Και στα τυρκουάζ βλέπουμε επίχρυσους διαμανταρισμένους ροντέλε αιματίτες, ορυκτούς φυσικά. Εδώ οι πέτρες είναι όλες ορυκτές, είναι 100% φυσικές. Οι αιματίτες είναι στα 3 χιλιοστά, τα τυρκουάζ είναι στα 4 χιλιοστά τα διαμετρήματά τους. Οι όνυχες είναι στα 3,5 χιλιοστά, τα τυρκουάζ είναι στα 4,5 χιλιοστά. Είναι πέτρες αρκετά μεγάλες και πέτρες εντυπωσιακές για την άριστη ποιότητά τους. Επιπλέον τα τυρκουάζ είναι και πολύτιμες πέτρες, διότι είναι γνήσια στο χρώμα και στην πράξη τυρκουάζ Περσίας. Και ο χαολίτης επίσης, κοπή μπριολέ, το μενταγιόν έχει ύψος 4 εκατοστά, ορυκτός και αυτός και 100% φυσικός. Εδώ λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να αφαιρέσετε το μενταγιόν από το κολιέ και να το φορέσετε σαν ένα καταπληκτικό, εντυπωσιακό, κομψότατο κόσμημα, αυτό το κολιέ. Δηλαδή, φανταστείτε το αυτό το κόσμημα.
παγκόσμιο, πάνω σε ελαφρά, δεν σας λέω εγώ σε πολύ σκούρα επιδερμίδα, σε ελαφρώ σκούρα επιδερμίδα ή και χωρίς να είναι σκούρα, αλλά αν είναι ελαφρώ σκούρα επιδερμίδα, τι να σας πω, νομίζω πως τεράστια εντύπωση και όμορφη εντύπωση θα κάνει αυτό το κόσμο πάνω στην καθεμιά από εσάς. Είναι ο παντοτινός συνδυασμός λευκού με γαλάζιο και χρυσό. Δεν υπάρχει, είναι ορισμένοι συνδυασμοί, είναι τόσο όμορφοι και τόσο παντοτινοί που νομίζω πως κανείς δεν μπορεί ούτε να τους αμφισβητήσει, αλλά ούτε και να τους ξεπεράσει. Ο όνυχας είναι υπέροχος, το τυρκουάζ είναι υπέροχο, αλλά και ο χαολίτης δεν πάει καθόλου πίσω. Επιπλέον, το μενταγιόν μπορείτε να το φορέσετε σαν ένα μενταγιόν σταγόνα, πάρα πολύ ωραίο, πολύ θηλυκά είναι αυτά τα μενταγιόν, περνώντας το από καδένα δική σας και μπορείτε να το περάσετε, επειδή έχουμε τοποθετήσει αρκετά ευρύχωρο κρίκο, μπορείτε να το περάσετε και από πιο χοντρό κολιέ που ενδεχομένως να έχετε, με πέτρες που να ταιριάζουν χρωματικά στο μενταγιόν. Όπως θέλετε, αυτά τα κοσμήματα τα αξιοποιείτε, είναι απλά υπέροχα, είναι απλά θαυμάσια, είναι μια πρόταση ανεπανάληπτη, άλλη μια πρόταση ανεπανάληπτη από το Gem Palace και κυρίες και κύριοι, από τα 180 ευρώ που έπρεπε κανονικά να σας διαθέσω αυτό το κόσμημα, μην ξεχνάτε τα τυρκουάζ της Περσίας που έχει επάνω, κοινορυκτά και γνήσια, θα σας το προσφέρουμε στα 40 ευρώ μόνο για να μπορέσετε να το πάρετε όλες. Όμως δεν θέλω, πραγματικά σας λέω, να μπαίνουμε σε διαδικασίες αν αυτό να μου αφαιρέσετε, να μου κάνετε, να μου δείξετε. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σας κάνω ήδη ένα τεράστιο δώρο δίνοντας γνήσιο τυρκουάζ Περσίας, αλλά και βεβαίως και τους όνυχες, βεβαίως και το μενταγιόν, βεβαίως και τη δουλειά που έχει για να δημιουργηθεί το κόσμημα. 40 ευρώ μόνο. Εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει παρά μικρή μετατροπή. Ήδη η πρόταση που σας κάνω είναι τέλεια. Έχω πιάσει το οποιαδήποτε ενδεχόμενα μπορεί να θέλατε. Κάνω λοιπόν μια τέλεια πρόταση εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε στο κωδικό 5264Β και θα χαρίσουμε για 40 ευρώ. 9185α, άλλο ένα χειροποίητο κόσμημα, κυρίες και κύριοι. Και να μην ξεχνάτε, παρακαλώ πάρα πολύ, ότι όταν μιλάω εγώ για χειροποίητο κόσμημα, εννοώ το χειροποίητο κόσμημα το οποίο κατασκευάζεται αιώνες τώρα, χιλιετηρίδες τώρα, με πανομοιότυπο σχεδόν τρόπο. Κόσμημα το οποίο κατασκευάζεται δίχως τη χρήση χιτηρίου και δίχως τη χρήση μηχανημάτων. Κόσμημα το οποίο κατασκευάζεται με μοναδικά εργαλεία, τα ίδια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας πριν από 100, 200, 1000 και 2 και 2,5 και 3.000 χρόνια. Αυτά τα εργαλεία του χειροποίητου κοσμήματος, όπως έχω πει και σε άλλη παρουσίασή μου, έχουν παραμείνει σχεδόν τα ίδια. Δηλαδή τα κοσμήματα κατασκευάζονται, εφόσον αυτά είναι χειροποίητα, με τον ίδιο τρόπο που τα κατασκεύαζαν, για παράδειγμα, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Κρήτες, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Ασιατικοί λαοί. Τα ίδια εργαλεία είχαν, τα οποία είναι ελαφρώς διαφορετικά, κάποια από αυτά κιόλας, όχι όλα, ελαφρώς διαφορετικά διαμορφωμένα σήμερα, με δεδομένο βέβαια ότι και οι γνώσεις αλλά και τα πάντα έχουν προχωρήσει προς τα εμπρός. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει ασήμι, έχουμε χρησιμοποιήσει κίτρινο χρυσάφι και έχουμε χρησιμοποιήσει και λευκό χρυσάφι. Ο χρυσός είναι στα 14 καράτια και έχουμε κάνει βέβαια και τα δικά μας ωραιότατα διπλά χρυσώματα. Το κόσμημα έχει βάρος 20 γραμμάρια. Θα το προτείνω με κορδόνι. Θέλω να παρατηρήσετε καταρχήν τον εξαιρετικό κρίκο που έχουμε δημιουργήσει. Στη συνέχεια θέλω να παρατηρήσετε ότι το κόσμημα έχει δύο τύπους χρυσού, το λευκό χρυσό, το οποίο είναι και αστραπτερό και λουστρέ, και το κίτρινο χρυσό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στη μορφή του τη σατινέ πάνω στη σπυρίλατη επιφάνεια, παύλα βάση του κοσμήματος. Στη συνέχεια έχει δημιουργηθεί το κάδρο του κοσμήματος και μέσα αυτό το κάδρο, με απόλυτα χειροποίητο τρόπο, ένα άνθος με το μίσχο του και τα πέταλά του, τα οποία κιόλας είναι εγχάρακτα για να μας δίνουν τη ρεαλιστική εντύπωση των αληθινών φύλων. Έχουμε λοιπόν κόσμημα με διαστάσεις 55 επί 25 mm, το οποίο είναι απολύτως χειροποίητο και του οποίου η αξία
ξεπερνάει τα 700 ευρώ. Ο λόγος που η αξία του κοσμήματος είναι πάνω από 700 ευρώ είναι ότι μόνο στο Gem Palace μπορείτε να το δείτε, διότι είναι μια πρωτότυπη δική μας δημιουργία. Και στη συνέχεια ο αμέσως επόμενος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι είναι απόλυτα χειροποίητο, πράγμα που σημαίνει ότι η εργασία του κοσμήματος είναι πάρα μα πάρα πολύ ακριβή. Δύο βασικοί λόγοι λοιπόν διαμορφώνουν την τιμή στα 700 ευρώ. Θέλω να μου δείξετε και το κόσμημα από την πίσω πλευρά για να δουν οι φίλοι μας τη σήμανση για τα μέταλλα, αλλά να δουν επίσης και το GP σε άλλη σφραγίδα και βεβαίως εργασία χειρός. Τα πιστοποιητικά με τα οποία συνοδεύουμε τα κοσμήματά μας, όταν τα κοσμήματά μας είναι χειροποίητα, το αναφέρουν βεβαίως και αυτά, ότι πρόκειται για εργασία χειρός, γιατί υπάρχει ένα όργιο παραπληροφόρησης γύρω από το χειροποίητο κόσμημα και ξέρετε, ό,τι πολύ επαναλαμβάνεται και μάλιστα όταν επαναλαμβάνεται χωρίς και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, απαξιώνεται. Είναι πολύ κρίμα να απαξιωθεί το χειροποίητο κόσμημα, γιατί το χειροποίητο κόσμημα έχει άλλη πνοή. Είναι ένα κομμάτι από τον καλλιτέχνη που το κατασκεύασε και δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση, ούτε αισθητική, αλλά ούτε και από άποψη αξίας κατασκευαστικής, με το κόσμημα του χιτήριου βέβαια, αλλά και πολύ περισσότερο με το κόσμημα το πρεσαριστό. Τα κοσμήματα τα πιο οικονομικά είναι κοσμήματα πρεσαριστά, είναι κοσμήματα που βλέπω παντού γύρω μου. Είναι διακοσμημένα με ζυρκό και με ζυρκόν και ψεύτικα ζυρκόν βέβαια και ρηπτά. Με ζυρκόνι φέρουν διάφορα σχέδια, αλλά όταν βάλετε τα δύο κοσμήματα, το χειροποίητο και το πρεσαριστό δίπλα-δίπλα, θα καταλάβετε ότι κατασκευαστικά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, χωρίς να έχετε καμία ιδιαίτερη γνώση γύρω από την αργυροχρυσοχοΐα. Θα το δείτε, είναι θέμα αισθητικής. Τα πραγματικά χειροποίητα κοσμήματα, έχετε υπόψη σας, είναι πάρα πολύ ακριβά κοσμήματα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, αλλά και για τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται για να κατασκευαστούν, και όλοι καλά γνωρίζουμε πως ο χρόνος είναι χρήμα σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και στα εργαστήρια της αργυροχρυσοχοΐας. 700 ευρώ είναι η τιμή του, 155 ευρώ θα το πούμε από το Gem Palace, και σας διαβεβαιώνω ότι είναι κάτι παραπάνω από χαριστική η τιμή που σας δίνω, διότι αυτά τα κοσμήματα κυκλοφορούν σε πάρα πολύ ακριβές βιτρίνες και χρεώνονται πάρα πολύ ακριβά. 9185α, μοναδική τιμή, τα 155 ευρώ μόνο. Τόσο καιρό μιλάμε για μαλαχίτη και μαλαχίτη και σας είχα πει ότι μαλαχίτη δεν έβγαζα, γιατί ο μαλαχίτης που κυκλοφορεί στην αγορά είναι πάστα. Όπου δείτε μαλαχίτη θα ξέρετε ότι είναι πάστα ο μαλαχίτης και είναι έτσι φτιαγμένο ούτως ώστε να προσομοιάζει με το φυσικό πέτρωμα, αλλά δεν είναι φυσικό πέτρωμα. Ο λόγος ήταν ποιος που έχει γεμίσει η αγορά με τεχνητό μαλαχίτη, είναι ότι δεν μας έδωσαν τα ορυχεία τις ποσότητες που χρειαζόντουσαν. Να ξέρετε πως όταν εξαφανίζεται από την αγορά μία πέτρα, ένα είδος πέτρας, να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπήρξε η παραγωγή, δεν υπήρξε η εξόρυξη σε αρκετά καράτια. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς σας είχα πει, πως όταν έρθει στην κατοχή μου ο ρηκτός πραγματικός μαλαχίτης, εγώ θα τον φτιάξω αμέσως κόσμημα και θα σας τον παρουσιάσω. Ακριβώς αυτό το πράγμα έχω κάνει και εδώ. Ήρθε στην κατοχή μου ένα μικρό, αλλά να το πούμε και έτσι, ένα μικρό shipment, ένα μικρό φορτίο με μαλαχίτες. Είναι οι μαλαχίτες που βλέπετε εδώ, είναι στρογγυλοί, είναι φασεταρισμένοι, διαμανταρισμένοι δηλαδή σε όλη την επιφάνεια. 3,65 χιλιοστά είναι αυτές οι πέτρες, 3,65 χιλιοστά. Και πρόκειται για μαλαχίτες οι οποίοι είναι ορυκτοί και είναι και 100% φυσικοί ως προς το χρώμα τους και ως προς την ποιότητά τους. Δεν έχουν καμία επεξεργασία. Είναι οι φυσικές πέτρες όπως βγαίνουν ακριβώς από το ρηχείο. Ήρθε λοιπόν στην κατοχή μας ένας αριθμός μαλαχίτη, το κάναμε αμέσως κολλιέ και σας το παρουσιάζουμε. Μπορούμε με τις ίδιες πέτρες, αν θέλετε, δεν τα έχουμε έτοιμα, δεν θα τα γυρίσω εγώ αυτή την ώρα για να σας τα δείξω, αλλά μπορούμε, σας το λέω, πολύ εύκολα να κατασκευάσουμε. Επομένως, εάν έχετε αυτή την διάθεση, μπορείτε να συνεννοηθείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, θα τα σκουλαρεί και θα έχουν την αισθητική των Χέρκιμερς των σκουλαριών, αν θυμάστε, που είχαμε βγάλει
βγάλει κολλιέ βραχιόλι σκουλαρίκια και είχαμε δώσει βραχιόλι σκουλαρίκια μαζί αυτή τη αισθητική. Θα είναι τα σκουλαρίκια πάρα πολύ ωραία, σα είχαν αρέσει και εκείνα πάρα πολύ. Μα είχαν αρέσει και εμά, γι' αυτό τα κατασκευάσαμε άλλωστε και σα τα παρουσιάσαμε. Έχω γνήσιο λοιπόν μαλαχίτη από το Κονγκό με 4,5-5,5 βαθμός σκληρότητος στην κλίμακα μος. Να ξαναπώ άλλη μια φορά το διαμέτρημα. Είναι 3,65 μιλιμέτρα. 3,65 μιλιμέτρα. 45 εκατοστά είναι το μήκος του κοσμήματος. Ολοκληρώνεται με ασημένιο κούμπομα και αλυσίδα επινίκησης που είναι στα 5 περίπου εκατοστά και τα οποία είναι και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Ένα πολύ ωραίο κόσμημα, ένα υπέροχο κολιέ μαλαχίτης πράσινου χρώματος, γιατί έχουμε και το κόκκινο μαλαχίτη. Σας έχω δείξει όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρούμε κόκκινο μαλαχίτη, αλλά σας έχω δείξει και κοσμήματα και σκαλιστά κοσμήματα με κόκκινο μαλαχίτη, πάρα πολύ αξιόλογα. Αλλά και ο πράσινος μαλαχίτης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία πέτρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδανικά όμορφος. Λίθος είναι λίθος που τον γνωρίζουμε από την αρχαιότητα και τον χρησιμοποιούμε ευρύτατα στην κοσμηματοποιία αρκεί να τον έχουμε και αρκεί να είναι ορυκτός και να είναι 100% φυσικός, όπως είναι ο μαλαχίτης που έχουμε εδώ. Έχει όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα νερά που έχουν οι πολύ καλοί φυσικοί μαλαχίτες και σας το προτείνω για μόνο 40 ευρώ. Είναι 65 καράτια το βάρος, κυρίες και κύριοι, 65 καράτια και έπρεπε να τον δώσω 220 ευρώ. Για 40 ευρώ από το Gem Palace σήμερα. Είμαστε στο κωδικό 5314 β, ένα εξαιρετικό κολιέ που επιτέλους βρήκαμε ορυκτό και γνήσιο χρωματικά μαλαχίτη από μαλαχίτη στα 65 καράτια. Θα τον χαρίσω για 40 ευρώ, κυρίες και κύριοι, κανονικά με τη σπανιότητα τώρα που έχει ο πραγματικά φυσικός μαλαχίτης. Πρέπει να δώσω πολύ ακριβό το κόσμο μας σαν ιδιαίτερο και μοναδικό. Όμως επιμένουμε να κάνουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ειδικότατες και μεγάλες προσφορές και θα πω 40 ευρώ μόνο. Στον κωδικό 5021α θα δώσω ένα από τα ωραιότερα κολλιέ με Shell Pearls των νοτίων θαλασσών. South Seas λοιπόν, Shell Pearls έχω εδώ σε μεγάλα διαμετρήματα. Τα μεγάλα είναι στα 16 χιλιοστά που είναι και λευκά και τα black είναι στα 14 χιλιοστά. Ανάμεσά τους βλέπουμε επίχρυσους διαμανταρισμένους αιματίτες. Και εδώ ολοκληρώνουμε στα 45 εκατοστά με αλυσίδα επιμήκυνσης 5 εκατοστά και κούμπαμα ασημένιο, τα οποία είναι στα 9,25 και έχουμε επιχρυσώσει με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Τα Shell Pearls, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι από τις νότιες θάλασσες και τα IT είναι τα μαύρα Shell Pearls, που σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί όστρακα που ευδοκιμούν στις νότιες θάλασσες, στο νότιο ελληνικό ωκεανό. Εδώ έχω ένα ιδιαίτερο και ακριβό κόσμημα, του οποίου η αξία θα μπορούσε να φτάσει και στα 1000 ευρώ και εγώ θα το προτείνω για 100 ευρώ μόνο. Στα 100 ευρώ, κυρίες και κύριοι, θα δοθεί. Θα είναι ένα, δεν θα φτιάξουμε άλλο. Στα 100 ευρώ λοιπόν θα δοθεί το κόσμημα από το Gem Palace. Υπέροχα Shell Pearls, λευκά και μαύρα. Τα λούστρα τους είναι στα 7α. Ξεπερνάμε τα λούστρα, τα mirror, δηλαδή ξεπερνάμε το τέλειο. Και φτάνουμε στην απόλυτη τελειότητα σε ό,τι αφορά τη στυλπνότητα και τη λάμψη τους. Αυτή είναι, αυτό είναι και το ζητούμενο άλλωστε, στυλπνότητα, λάμψη. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και οι αντάβγες πολύχρωμες που μας δίνουν. Τα μαύρα Shell Pearls εδώ είναι peacock. Μας δίνουν λοιπόν αντάβιες οι οποίες είναι μεταλλικές και οι οποίες μας δίνουν και όλα τα χρώματα που έχει στην ουρά του ένα παγόνι. Peacock σημαίνει παγόνι. Ο χαρακτηρισμός λοιπόν peacock σε ό,τι αφορά τα Shell Pearls ή τα μαργαριτάρια μας. Έχουμε και γλυκού νερού peacock. Ναι, υπάρχουν και γλυκού νερού σπανίως, αλλά υπάρχουν και γλυκού νερού peacock. Η μόνη διαφορά είναι ότι στα γλυκού νερού είναι λίγο πιο θαμπές, είναι λίγο πιο ήσυχες αυτές οι λάμψεις και λίγο πιο faint τα χρώματα. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, υπάρχουν και στα γλυκού νερού μαργαριτάρια πίκο κατηγορίες. Εδώ έχουμε νοτίων θαλασσών, έχουμε South Seas, υπέροχα. Οι πέτρες είναι μοναδικές, οι μαύρες δεν είναι, τι να σας πω. Προσωπικά δεν χορταίνω να τις βλέπω και δεν χορταίνω να βλέπω και αυτά τα υπέροχα χρώματα μεταλλικά, τα τόσο λαμπερά και τα τόσο έντονα που δίνουν σαν αντάβιες που ξεκινάνε από τον μπορντό και φτάνουν μέχρι το παπαγαλί. Τι να σας πω τώρα, ένα αριστούργημα, τι τα μπρονζέ, τα γκόλντεν,
golden, αντάβιες που δίνουν. Δεν ξέρω, η μοβ, η μπλε. Μπλε ηλεκτρικ, μεταλλικό χρώμα αντάβια. Δεν το πιστεύω, δεν πιστεύω αυτά που βλέπω. Πράσινη, μεταλλική, σε πολλές αποχρώσεις του πράσινου κιόλας. Πράσινο χρυσαφί βλέπω εδώ και τι δεν βλέπω, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται βέβαια για ένα κολλιέ, ένα θα δώσω στα 100 ευρώ μόνο έχω να το προτείνω. 5380α εδώ, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να πω, θα κάνω δώρο την καδένα στο μενταγιόν. Είναι η καδένα που φοράει αυτή τη στιγμή. Δεν θα αλλάξει. Είναι ένα το μενταγιόν. Του φορέσαμε αυτή την καδένα για να το μαγνητοσκοπήσουμε. Τέλος, με αυτή θα μείνει και θα σταλεί σε εσάς. Είναι 45 εκατοστά, σημαίνει πλατινωμένη. Ωραία καδένα. Και έχω και το μενταγιόν. Εδώ έχω την παρέλαση των πολύ ωραίων σμαραδιών. Δείτε το χρώμα. Αυτό σημαίνει vivid green χρώμα. Αυτό είναι το έντονο πράσινο χρώμα, το ωραίο του σμαραδιού. Εδώ έχουμε transparent διαφάνεια. Καλή, πολύ καλή είναι και αυτή. Αλλά έχουμε το δυνατό μας χαρτί, το υπέροχο πράσινο χρώμα. Δεύτερο δυνατό χαρτί που έχουν αυτά τα σμαράγδια είναι ότι είναι πάρα πολύ καθαρά. Αν δείτε το εσωτερικό τους, είναι πολύ καθαρά σμαράγδια. Και τρίτο δυνατό τους χαρτί είναι ότι είναι σμαράγδια Βραζιλίας. Λοιπόν, έχουμε δέσει με ασήμι. Τα κοσμήματα που κατασκευάζουμε εμείς γίνονται όλα σε χρυσό. Σε ό,τι χρώμα χρυσού θέλετε και σε όσα καράτια θέλετε. Τώρα εδώ, 13 το πας για ολόλευκα. Είναι γύρω από το κεντρικό σμαράγδι, στρογγυλά πολυεδρικά. 10 εκατοστά του καρατιού το κάθε ένα. Βραζιλία προέλευση. 8 βαθμός σκληρότητας στην κλίμακα Μος. Και guess what? Είναι στο IF διαφάνεια καθαρότητα. Ε? Πολύ πρωτότυπο για μας αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα σμαράγδι κεντρικό με σχήμα κοπείο Val, το οποίο είναι ένα καράτι και 30 εκατοστά του καρατιού. Και περιμετρικά έχουμε ελαφρώς οβάλ σμαράγδια. Είναι 8 και είναι 90 εκατοστά του καρατιού το καθένα. Σχεδόν μονοκάρατα. Λοιπόν, όλο αυτό το υλικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πάρα πολύ. Τα σμαράγδια είναι Βραζιλίας, 8 βαθμός σκληρότητας τιμός και αυτά, όπως ακριβώς τα τοπάζια. Έχουν transparent διαφάνεια καθαρότητα, για το χρώμα και τα υπόλοιπα ήδη σας τα έχω πει. Και έχουν σχήμα και κοπή οβάλ Βραζιλίας. Αρχική τιμή του κοσμήματος ήταν τα 1130. 140 θα δώσω ένα κόσμημα προς χάρη της εκπομπής του Τζεμπάλας. 140 ευρώ μόνο, κυρίες και κύριοι, 140 ευρώ. Προχωράω στο κωδικό 6750α για να δώσω ένα ζευγάρι σκουλαρίκια όνειρο, κυρίες και κύριοι. Τώρα μπαίνει η άνοιξη, προσαρμοζόμαστε κι εμείς. Θα είναι πιο χαρούμενο αν θέλετε τα κοσμήματα, ωστόσο θα είναι πάντα σικ και πάντα στυλάτα και υπέρκομψα. Εδώ λοιπόν έχω ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, το οποίο είναι χειροποίητο. Θέλω να παρατηρήσετε το πολύ ωραίο σχήμα και σχέδιό του, καθώς επίσης και τη σατινέ υπέροχη τεχνοτροπία του. Κυρίες και κύριοι, ασήμι, κίτρινο χρυσάφι στα 14 καράτια, διπλό επικρίσωμα. Έχουμε πύρο και πεταλούδα για κούμπομα. Και 8 εκατοστά το μήκος των σκουλαρικιών με 2,1 το πλάτος. Εδώ έχουμε διακοσμήσει με υπέροχο ζάτ Βραζιλίας, ορυκτό 100% φυσικό, με βαθμό σκληρότητας 6 στην κλίμακα Μος, όπου το ένα έχει το επάνω, όπως βλέπετε, κυλινδρική κελία μορφή, το δε άλλο έχει σχήμα και κοπή πουάρ, αυτό που λέμε μπριολέ. Μοιάζει λοιπόν με αχλάδι, είτε με αχλάδι είτε με σταγόνα, περισσότερο με σταγόνα. Έχουμε κοπή μπριολέ, κυρίες και κύριοι, σχήμα σταγόνας κοπή μπριολέ. Ένα πάρα πολύ ωραίο γαλάζιο χρώμα που μου δίνει και μία ανεπαίσθητη γριά του πράσινου που σπάει το γαλανό και το κάνει να θυμίζει και τυρκουάζ. Είναι ένα αριστούργημα εδώ οι πέτρες τα ζάντ από τη Βραζιλία και έχουμε και translucent διαφάνεια καθαρότητα. Πρόκειται για εκλεκτό ζάντ και πανάκριβο, κυρίες και κύριοι. Το ζάντ είναι ημιπολίτιμος λίθος και σε κάποιες χρωματικές του παραλλαγές, ιδιαίτερα όταν έχουμε και διαφάνεια καθαρότητα, θα έλεγα ότι είναι από τους ακριβούς πολύτιμους λίθους. Βλέπετε λοιπόν εδώ το χειροποίητο κόσμημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο στην πίσω πλευρά του φέρει πλακέτες πάνω στις οποίες είναι σφραγισμένο το GP, δηλαδή το Gem Palace, καθώς επίσης και το εργασία χειρός, γιατί πρόκειται για χειροποίητο κόσμημα. Στο κούμπομα είναι χτυπημένη η βαθμή του ασημιού. Το ζευγάρι τα σκουλαρίκια φυσικά είναι υπέροχο και έχει κατασκευαστεί
διασκευαστεί στα εργαστήρια του Τζεμ Πάλας. Δεν το αφήνουμε όμως μόνο του, έχουμε δημιουργήσει και μενταγιόν. Έχουμε δημιουργήσει ένα καταπληκτικό μενταγιόν για να το κάνετε σετ, το οποίο και αυτό έχει πολύ σοβαρές διαστάσεις, δηλαδή οι διαστάσεις του είναι 6 εκατοστά ως προς το μήκος του και 6,2 ως προς το πλάτος του. Φέρει και αυτό ακριβώς της ίδιας ποιότητας, καταπληκτικό ζαντ. Κυρίες και κύριοι, είμαι σταγόνα κοπή μπριολές από τη Βραζιλία με 6 βαθμούς σκληρότητος στην κλίμακα MOS, translucent, διαφάνεια, καθαρότητα. Και το μενταγιόν, όπως βλέπετε, έχει εξαιρετική τεχνοτροπία σατινέ σε όλη του την επιφάνεια και στην πίσω πλευρά του φέρει πλακάκια, πλακίδια, πάνω στα οποία είναι χτυπημένο ως προς τους βαθμούς του, ως προς το ότι χειροποιεί τη δουλειά του, εργασία κυρός, και βεβαίως και το λογότυπο του Gem Palace. Να πω άλλη μια φορά, διαστάσεις 6 επί 6,2 εκατοστά. Χειροποίητη βέβαια δουλειά, ήδη το έχω πει, και φυσικά πάρα πολύ ακριβή. Τα κοσμήματα τα χειροποίητα, να έχετε υπόψη σας, είναι πανακριβά. Είναι πολύ ακριβότερα από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή. Εδώ στο Gem Palace, επειδή έτσι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να έρθετε όλοι σε επαφή με χειροποίητα κοσμήματα για να μπορέσετε να δείτε διεισόμαση τις διαφορές που έχει το χειροποίητο από το βιομηχανοποιημένο. Δίνουμε όχι απλά στην ίδια τιμή, ας πούμε, που θα μπορούσαμε να τα βάλουμε με όλα τα άλλα, τα δίνουμε σε πολύ χαμηλότερες τιμές βέβαια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε διότι τα κατασκευάζουμε εμείς, δεν μεσολαβεί κανείς, είναι δικά μας τα εργαστήρια, πράγμα το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν λειτουργικά έξοδα και μάλιστα τεράστια προκειμένου να κατασκευαστούν. Και εδώ έχουμε ασήμι και κίτρινο χρυσό στα 14 καράτια με διπλό επιχρήσωμα. Κυρίες και κύριοι, θα το συνοδέψουμε με την καδένα ακριβώς αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, είναι στα 62 εκατοστά και είναι βαρέως τύπου καδένα. 62 cm περίπου, λίγο πάνω, λίγο κάτω μπορεί να βγαίνει. Είναι βαρέως τύπου καδένα, μπορείτε από αυτή την καδένα να περάσετε οποιοδήποτε μενταγιόν θέλετε, όσο βαρύ και αν είναι αυτό, και φυσικά θα σας την κάνουμε δώρο και την καδένα. Τώρα, το μενταγιόν που σας δείχνω θα το κάνω δώρο με τα σκουλαρίκια. Τα σκουλαρίκια, σαν χειροποίητο κόσμημα και με αυτές τις υπέροχες πέτρες, τα χαρίζω στα 120 ευρώ. Ταυτόχρονα χαρίζω την καδένα, αλλά χαρίζω και το χειροποίητο μενταγιόν. Όλα μαζί λοιπόν για να έχετε ένα καταμάκι της ομορφιάς και κομψότητας σετ, χειροποίητο στην κατοχή σας και να ξέρετε ότι το πήρατε από το Gem Palace, το προτείνω στα 120 ευρώ. Να το ξαναπώ, αυτές οι τιμές δεν γίνονται στον κόσμο πουθενά. Δεν γίνονται στον κόσμο πουθενά. Και φυσικά να μιλάμε για χειροποίητα κοσμήματα, αστείο πράγμα. 120 ευρώ λοιπόν, το χαρίζω, τα σκουλαρίκια με επιπλέον δώρο το μενταγιόν, καθώς επίσης και την αλυσίδα του. Και παντού έχουμε ασήμι επιχρυσωμένο με 14 καράτια, κίτρινο χρυσό, και έχουμε δώσει και διπλό επιχρύσωμα, παρακαλώ. 120 ευρώ μόνο. Θα προχωρήσουμε σε πολύ ιδιαίτερο και σπάνιο και πολύτιμο έκθεμα. Εδώ έχω δαχτυλίδι μονόπετρο, το οποίο προέρχεται από την καινούργια μας συλλογή με τα μονόπετρα κοσμήματα, που η λογική τους βασίζεται στις πολύ ιδιαίτερες κεντρικές πέτρες, τις πολύ όμορφες, και ταυτόχρονα όλα αυτά πάνε και με το πολύ ακριβό. Είμαστε στο κωδικό 6038α και θα δώσω δαχτυλίδι δεμένο με ασήμι, με ρόδιο που είναι ευγενές μέταλλο εφάμιλο του χρυσού και με χρυσό, στα 18 καράτια σε διπλό επιχρύσωμα, το οποίο βλέπουμε γύρω από το καστόνι που συγκρατεί τον κεντρικό υπέροχο λίθο. Και εδώ πρόκειται για αμολύτη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι ορυκτός, είναι 100% φυσικός, προέρχεται από τον Καναδά, είναι κομμένος κομποσόν, έτσι κόβονται αυτές οι πέτρες μόνο, οι πέτρες στο αμολύτη, αν και πόσο βρεθούν, και είναι και κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν, εννοώ να βρεθούν σε καλή κατάσταση και είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν στην κοσματοπία, κόβονται καμποσόν, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στην πέτρα να αναδείξει όλη της την ομορφιά και όλα της τα χρώματα με ιδανικότερο τρόπο. Εδώ είναι και μεγάλος ο λίθος, 22 καράτια και 31 εκατοστά του καρατιού. 22 καράτια και 31 εκατοστά του καρατιού με μεγάλες διαστάσεις. 2,5 εκατοστά είναι το ύψος του και 1,1 είναι το πλάτος του. Έχουμε μεγάλες διαστάσεις κεντρικού λίθου, ο οποίος ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως από το βάρος και τις διαστάσεις του,
Είναι ιδιαίτερα πολύτιμος, ιδιαίτερα σπάνιος και ιδιαίτερα όμορφος. Δείτε τον φωτισμένο, πόσα υπέροχα χρώματα κάνει και πόσο όμορφα τα οποία έχουν μεταλλική υφή και με τι υπέροχο τρόπο λάμπουν και αναδεικνύονται μέσα από το βάθος της πέτρας. Πρόκειται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για αμμονίτη, ο παλιωμένος αμμονίτης. Το κέλυφος του αμμονίτη, το οποίο έχει απολυθωθεί με την πάροδο των ετών, πάμε πίσω 520 εκατομμύρια χρόνια περίπου, στην παλαιοζωική περίοδο, και από εκεί ξεκινά τη ζωή της η υπέροχη πέτρα. Απολιθωμένο κέλυφος λοιπόν, ο αμμονίτης, θαλάσσιο, και στη συνέχεια η φύση και ο χρόνος του άλλαξαν τη μοριακή δομή και το μετέτρεψαν σε οπάλιο. Γι' αυτό το λέμε οπαλιωμένο αμμονίτη. Τη λέξη αμμολίτη την έδωσαν η Γενική Συνομοσπονδία Γεμολόγων το 1981 και έχει καθιερωθεί ως αμμολίτη σε αυτή η υπέροχη πέτρα, η οποία έχει και δύο φύσεις. Μία είναι οργανική και η άλλη είναι η ορυκτή. Οργανική από την άποψη ότι ξεκινάμε από τον αμμονίτη που είναι θαλάσσιο ζώο, και από την άλλη μεριά έχουμε τον οπάλιο που είναι ορυκτό. Πέτρα λοιπόν η οποία έχει προέλθει από τον Καναδά και η ζωή της μετράει 520 εκατομμύρια χρόνια πάνω κάτω, με μικρές αποκλίσεις. Ιδιαίτερες πέτρες είναι αυτές, λέγεται ότι ακτινοβολούν τη θετική ενέργεια της γης, παίρνοντας τύχη και ευημερία. Είναι γνωστές και ως οι πέτρες των 7 χρωμάτων της ευημερίας, όπως λένε, γιατί κρατούν τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου, το κόκκινο, το πορτοκαλί, το πράσινο, το κίτρινο, το μπλε, το ινδικό, μοβ και το μοβ, και λέγεται ότι φέρνουν ανάπτυξη, σοφία και πλούτο. Επίσης είναι πάρα πολύ ευεργετικές για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη διάρκεια του τοκετού. Αυτά είναι λίγα λόγια σε σχέση με τις ενεργειακές τους ιδιότητες, τις γεμολογικές τους ιδιότητες, ήδη σας έχω περιγράψει. Σαφέστατα πρόκειται για πολύτιμες πέτρες και μάλιστα για ακριβές πολύτιμες πέτρες, μια και είναι και πολύ σπάνιες. Και ακόμα σπανιότερα είναι τα δείγματα που εξορίσσονται, που είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν στην αργυροπροσωπεία, να γίνουν κοσμήματα. Έχω κάνει και άλλες ελάχιστες φορές πρόταση με αμμολίτες, κυρίες και κύριοι, και θα κάνω και εδώ. Εδώ θα το δώσω στα 170 ευρώ. Είναι μια συμβολική τιμή, γιατί πρόκειται για απίστευτα όμορφη αλλά και με μεγάλη αξία πέτρα, πάρα πολύ σπάνια. Όταν η αρχική του ετικέτα, δεν θα την αναφέρω πραγματικά, διότι αυτού του τύπου οι πέτρες, όσο θέλουμε αυτού του τύπου τις πέτρες, όσο θέλουμε μπορούμε να τις διαθέσουμε, όσο θέλουμε μπορούμε να τις διαθέσουμε. Είναι πάρα πολύ σπάνια και ιδιαίτερα κομμάτια πολύτιμων λίθων, πολύ ειδικές και διακεκριμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις πολύτιμων λίθων. Σας το προσφέρω λοιπόν στα 170 ευρώ, θα το πω ανεκτίμητο το κόσμημα εξαιτίας του κεντρικού του λίθου, και θα το προσφέρω στα 170 ευρώ, που είναι μια ειδική συμβολική τιμή, προκειμένου να επωφεληθούν οι φίλοι και φίλες από το Gem Palace. 6038α, μοναδικά χαμηλή τιμή, απίστευτα χαμηλά τιμή για ένα τέτοιο έκθεμα, τα 170 ευρώ μόνο. Εδώ θέλω να κάνουμε μία διακοπή για να σας ενημερώσω σε σχέση με το πρόγραμμά μας, αλλά και τις καινούργιες ώρες που έχουμε προσθέσει από εδώ και μπρος. Προβάλλονται εκπομπές μας στο κανάλι Extra, Δευτέρα 12 με 1, Τρίτη 8 με 9 το βράδυ, Τετάρτη και Πέμπτη 2 με 3 το μεσημέρι και Παρασκευή 8 με 9 το βράδυ. Την Κυριακή έχουμε 2 ώρες εκπομπή, 8 με 10 το βράδυ. Από το κανάλι 9 την Τρίτη, 2 με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 6 με 7 το απόγευμα, την Παρασκευή 2 με 3 και την Κυριακή 10 και μισή το πρωί με 12 το μεσημέρι. Από το κανάλι 9 της Θεσσαλονίκης 12 με 2 το μεσημέρι κάθε Κυριακή. Από το κανάλι Α Θράκη Μακεδονία, Τετάρτη 2 με 3 το μεσημέρι και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Από το κανάλι Σιτία της Κρήτης προβάλλονται εκπομπές μας από Δευτέρα έως και Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι, δηλαδή 5 μέρες τη βδομάδα. Από το κανάλι Δίκτυο 1 Μακεδονία Καστοριά Φλόρινα οι εκπομπές μας προβάλλονται Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Από το κανάλι TRT της Θεσσαλίας Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Από το κανάλι PLP της Πελοποννήσου Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Από το κανάλι Ήρης στα Δωδεκάνησα Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Επίσης έχουμε προσθέσει τη Δευτέρα 6 με 7 το απόγευμα στο κανάλι Ε και την Πέμπτη 6 με 7 το απόγευμα επίσης στο κανάλι Ε. Επομένως οι δύο καινούργιες ώρες είναι στο κανάλι Ε Δευτέρα 6
6 με 7 και Πέμπτη 6 με 7 το απόγευμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. 52-42-α, έλα να χαρίσουμε λοιπόν για όλα τα βαλάντια, κυρίες και κύριοι. Δεν σημαίνει ότι εδώ σε εμάς το οικονομικό το κόσμο, ένα ακριβό κόσμο. Το οικονομικό το κόσμο έχει άριστη ποιότητα πάντα. Έχει άριστο design, έχει πρωτοτυπία και έχει και άριστη ποιότητα λίθων πάντα. Οπότε και οικονομικό κόσμο. Βγάζουμε ανάλογα και το πώς έχουν έρθει πέτρες στα χέρια μας πάντα. Αν μας παίρνει να το κάνουμε το τζάμπα, το τζάμπα το τελείως όπως τα κάνω εδώ. Λοιπόν, αλλά πάντα βρίσκεται κάποια λύση. Λοιπόν, τώρα εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε ζαντ σε σωμών, το ωραιότερο σωμό που έχω δει, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε και αχάτες σε κοκκινοπό σωμών χρώμα και αυτοί, που ταιριάζουν απόλυτα αυτές οι πέτρες μεταξύ τους. Οι πέτρες είναι όλες ορυκτές και 100% φυσικές. Να ξεκινήσω από τους αχάτες, οι οποίοι είναι στρογγυλοί και διαμανταρισμένοι, και είναι και στρογγυλοί και λύοι σε όλη τους την επιφάνεια. Και είμαστε στα 4 χιλιοστά και είμαστε και στα 10 χιλιοστά στις πέτρες του αχάτη. Transparent διαφάνεια καθαρότητα και μάλιστα ποικιλία φράουλα. Έχω λοιπόν εξαιρετικές πέτρες και θα έρθω τα σωμών, τα ζάτ, τα μεγάλα, τα οποία είναι στα 25 χιλιοστά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί πέτρες μιλάμε. Έχουν σχήμα οβάλ και έχουν λία, αψεγάδια στη επιφάνεια με translucent διαφάνεια καθαρότητα. Κυρίες και κύριοι, μοναδικής ομορφιάς οι πέτρες, ολδές συνδυασμός, άψογο. Το design του κοσμήματος τέλειο. Είναι από αυτά τα κοσμήματα που τα βλέπουμε και μας φτιάχνει διάθεση. Και θέλουμε να βγούμε έξω, να χαρούμε, να κάνουμε πράγματα. Τέτοιο κόσμημα έχω εδώ. Γι' αυτό μιλάω για design άψογο και τέλειο. Και φυσικά όλα προέρχονται από τη συλλογή με τα χειροποίητα κοσμήματα του Gem Palace. Επίσης έχουμε και στρογγυλούς διαμανταρισμένους, επίχρηστα 14 καράτια ορυκτούς μαπίτες εδώ. Ολοκληρώνεται το κόσμο στα 47 εκατοστά περίπου, γιατί έχω γνήσιες πέτρες το λέω, με κούμπομα ασημένιο επίχρυσο και αλυσίδα επιμήκυνσης στα 5 εκατοστά και αυτή ασημένια και επίχρυση. Λοιπόν, όλα αυτά δεν θα τα πω 200 ευρώ που έπρεπε να τα πω, θα τα πω 40 ευρώ. Με ενδιαφέρει να χαρούν και οι κυρίες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν έστω το 50, έστω το 70, έστω το 140 ή το 120. Με ενδιαφέρει και εκείνες να έρθουν σε επαφή μαζί μας, γιατί που ξέρετε, αύριο μπορεί να. Καταρχήν, με ενδιαφέρει να δίνω χαρά στον κόσμο. Στη συνέχεια, αύριο μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα κόσμο και να δώσουν μια ιδιωτική παραγγελία. Γιατί όχι, δεν το ξέρετε αυτό. Αυτό σημαίνει διαφημιστική εκπομπή. Όλοι θέλω να παίρνουν από εμάς. Και εκείνοι που έχουν ευκαιρία και εκείνοι που δεν έχουν ευκαιρία. Όλοι να παίρνουν από εμάς. Και όλοι να καρπώνονται αυτές τις τεράστιες εκτόσεις που κάνουν στη μέση. Εδώ έχω 270 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού. Τι καταλαβαίνετε, τα παίρνετε με 40 ευρώ. Ορυκτές πέτρες 100% φυσικές. Υπέροχοι αχάτες φράουλα, διάφανοι, λαμπερή και εξαιρετική σωμών, εξαιρετικές πέτρες σωμών ζαντ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε εδώ 8 με 40 ευρώ. Και θα πάμε στον κωδικό 5575α για να δούμε μία τζάμπο πέτρα, ένα αναμέθιστο Αφρικής, ένα ριστούργημα, ένα καταπληκτικό πέτρωμα, 60 καράτια και 2 εκατοστά του καρατιού. Παρακαλώ, θέλω να δίνετε μεγάλη βάση όταν σας μιλάω για τα βάρη των λίθων. Όχι μόνο όμως για τα βάρη και για τα χρώματα και την προέλευση. Όλα είναι σημαντικά σε μια πέτρα. Τώρα όταν το βάρος ξεπερνάει τα υιοθώτα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι γίνεται πολύ πιο συλλεκτικό και φυσικά και πολύ πιο ακριβό το πέτρωμα. Με την προϋπόθεση ότι είναι ορυκτό και βέβαια 100% φυσικό. Και κυρίως μιλάμε όταν λέμε φυσικό για ένα πέτρωμα, μιλάμε για το χρώμα του. Λοιπόν, εδώ είναι ο κωδικός 5575α και έχω ένα καταπληκτικό δαχτυλίδι, το οποίο είναι 3 εκατοστά το ύψος του και περίπου 2 εκατοστά το πλάτος του. Και είναι δεμένο με ασήμι, έχουμε επιροδιώσει. Το ρόδιο είναι πάρα πολύ ακριβό, είναι ακριβότερο από το χρυσό, πολύτιμο μέταλλο. Και έχουμε και τόνους του κίτρινου χρυσού στα 14 καράτια με διπλό επιχρύσωμα. Θέλω να δώσετε την προσοχή σας να δείτε πόσο εξαιρετικά είναι διακοσμημένη η γάμπα του κοσμήματος. Μιλάμε για ιδιαίτερο κόσμημα. Μετά θέλω να δώσετε την προσοχή σας στις εξαιρετικές γυρλάντες που έχει το κόσμημα δεξιά και αριστερά στη βάση του. Εκεί που ξεκινάει η βάση που στηρίζει τον εκπληκτικό αμέθιστο. Εκεί λοιπόν έχω 8 τουρμαλίνες με σχήμα και κοπή πουάρ, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία του ρουμπελίτη και είναι ορυκτές και είναι 100% φυσικές και γνήσιες. Επίσης, θέλω να σας συζητήσω για τους ρουμπελίτες, να μην μπερδεύετε τους ψεύτικους ρουμπελίτες που βλέπετε με τους ορυκτούς που βλέπετε στο Gem Palace, γιατί δεν έχουν καμία σχέση ούτε στην εικόνα τους, δηλαδή ούτε στον τρόπο που
που συμπεριφέρονται, αλλά ούτε και στις τιμές τους, ούτε και στην χρωματική τους απόδοση. Εδώ έχω υπέροχους ρουμπελίτες που μου δίνουν το έντονο ροζ μοβ χρώμα. Οι ρουμπελίτες μας δίνουν από το πολύ απαλό ροζ μέχρι το πιο έντονο βαθύ ροζ μοβ μπλε, σε συνδυασμούς τέτοιους δηλαδή χρώμα. Έτσι αναλύονται τα χρώματά τους. Και έχω και μία τουρμαλίνη, από μία και μία, δύο δηλαδή τουρμαλίνες, με σχήμα και κοπή πουάρ, οι οποίες είναι από 90 εκατοστά του χαρακτιού η κάθε μία, και πρόκειται για δύο καταπληκτικούς βερντελίτες. Έχω δύο βερντελίτες τουρμαλίνες. Οι βερντελίτες είναι οι τουρμαλίνες που βλέπουμε στις αποχρώσεις του πράσινου. Όλες οι αποχρώσεις του πράσινου στην οικογένεια της τουρμαλίνες λέγονται βερντελίτες και είναι πολύτιμες πέτρες, και βεβαίως οι τιμές τους είναι ανάλογα με την πολυτιμότητά τους. Έχω βερντελίτες λοιπόν ορυκτούς και γνήσιους, πολύτιμες και πανάκριβες πέτρες. Είναι όλες οι τουρμαλίνες που βλέπετε στο δαχτυλίδι ορυκτές. Είναι 100% φυσικές, προέρχονται από την Αφρική και έχουν βαθμό σκληρότητος 7 στην κλίμακα Μος. Και θα περάσω γρήγορα στον κεντρικό λίθο, που είναι ένας κολοσιαίος αμέθιστος 60 καράτια και 2 εκατοστά του καρατιού, κομμένο σε κοπή checkerboard. Πολλοί συνάδελφοι μου κάνουν λάθος και αυτή την κοπή τη λένε κορονέ. Δεν είναι. Η κοπή κορονέ είναι διαφορετική στη διάταξη των εδρών της. Εδώ η κοπή είναι checkerboard. Αυτή την κοπή τη λέμε checkerboard. Και εδώ έχουμε αμυγός checkerboard κοπή. Έτσι είναι το καθαρό αιμο. Είναι σε όλη την επιφάνεια του λίθου η κοπή ακολουθεί τη λογική checkerboard και κάνει το λίθο ένα παραμύθι, κάνει το λίθο ένα όνειρο. Είναι βέβαια η έφαυτος όλος ο γκόλιθος εδώ. Άντε να βρούμε 60 καράτια και πάνω IF λίθο, γίνονται αυτά τα πράγματα? Πραγματικά, πιστέψτε με, δεν γίνονται. Γίνονται μία στις 20.000. Φανταστείτε πόση αξία έχουν αυτές οι πέτρες για να έχουν αυτές τις εκπληκτικές διαφάνειες καθαρότητες και αυτά τα πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Εδώ έχω λοιπόν αμέθιστο Αφρικής, όπως ίσως ορισμένες και ορισμένοι από εσάς να έχετε καταλάβει, βαθμός σκληρότητος 7-7,5 στην κλίμακα Μος, IF BBS1 διαφάνεια καθαρότητα, 60 καράτια και 20 εκατοστά του καρατιού, συγκρατείτε εδώ στο καστόνι και κάνει το δαχτυλίδι μοναδικό. Λοιπόν, να σας πω ότι το κόσμημα το έχω πάρει από τη συλλογή μας με τα πολύ εντυπωσιακά μονόπετρα κοσμήματα που έχουμε φτιάξει και πραγματικά δεν ξέρει κανείς ποιο να πρωτοδιαλέξει. Η συλλογή αυτή αριθμεί εκατοντάδες κοσμήματα. Σε κάθε κωδικό αυτής της συλλογής, εν προκειμένης εδώ τώρα στο 5575α, υπάρχει ένα και μόνο κόσμημα. Δεν υπάρχει δεύτερο κόσμημα, διότι πόσο δύσκολο είναι, λέτε, να βρούμε έναν ίδιο αμέθιστο? Είναι ακατόρθωτο. Δεν είναι απλά δύσκολο, είναι ακατόρθωτο. Επομένως, το κόσμημα είναι ένα και μοναδικό. Αυτά τα κοσμήματα είναι όλα χειροποίητα. Γιατί δεν βγαίνει δηλαδή και διαφορετικά να δημιουργηθούν. 5575α και έχω αυτό το μονόπετρο καταπληκτικό κόσμημα, το οποίο θα δώσω για μόνο 290 ευρώ. Αμέθιστος Αφρικής, ορυκτός και 100% φυσικός, με τις τουρμαλίνες που πλαισιώνουν δεξιά και αριστερά. Στα 290 ευρώ θα προταθεί το κόσμημα. 2.400 είναι η τιμή του. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να ήταν λιγότερο. Δίνω μία πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Εγώ δεν δίνω ποτέ πλασματικές τιμές. Πάντοτε μπορώ τις τιμές μου να τις εξηγήσω και να τις δικαιολογήσω με απόλυτους λογικούς συνειρμούς. Εδώ θα χαρίσω για 290 ευρώ. Στον κωδικό 5581α θα δώσω κόσμημα. Θα το δώσω ακριβώς όπως είναι, με το κορδόνι του, όπως το βλέπετε. Το κορδόνι και όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία, καλά είναι πολύ ωραία μακραμέ πλέξη. Έχουμε πολύπλοκη πλέξη μακραμέ, εδώ που τα λέμε. Και την απλή που αυξομοιώνει το κορδόνι. Επίσης, εκείνο που έχει σημασία εδώ είναι το μενταγιόν. Το μενταγιόν είναι αριστούργημα από Multicolor Zad. Έχετε δει Multicolor Zad? Έχετε δει οπωσδήποτε Multicolor Zad? Τέτοια χρώματα ζωντανά και υπέροχα. Και αυτά τα χρώματα να είναι 100% φυσικά. Έχετε δει? Έχετε δει τα μπλε? Έχετε δει τα πρασινομπλε? Έχετε δει τα βεραμάν? Έχετε δει τα πορτοκαλί? Έχετε δει τα κοραλί, τα κόκκινα? Είναι ένα υπέροχο μενταγιόν με 100% φυσικά γνήσια τα χρώματά του. Λοιπόν, εδώ έχω Ζατ με βαθμό σκληρότητος 7 στην κλίμακα Μος. Είναι ένα κόσμο το οποίο δεν το έχουμε σκαλίσει εμείς, ωστόσο η τέχνη του είναι άφταστη. Βλέπετε πώς κλιμακώνονται τα φύλλα, τα ροδοπέταλά του, γιατί πρόκειται για τριαντάφυλλο που έχει ανοίξει τα ροδοπέταλά του, αλλά στο κέντρο είναι πολύ φρέσκο, έχει και το μπουμπούκι του. Βλέπετε λοιπόν πώς αναδιπλώνονται
ενώνονται στις άκρες αυτά τα υπέροχα ροδοπέταλα. Και εδώ η τέχνη είναι πάρα πολύ καλή. Και εμείς σκαλίζουμε. Και έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες τεχνίτες που σκαλίζουν. Αλλά δεν είμαστε οι μόνοι στον κόσμο. Όπως βλέπετε, έρχονται από την Ασία υπέροχοι καλλιτέχνες που φτιάχνουν θαυμάσια πράγματα κι αυτοί. Και έχουμε την τιμή να τα παρουσιάζουμε εδώ στο Τσεμπάλας. Και βεβαίως πάντοτε σκαλισμένα πάνω σε ορυκτούς, γνήσιους, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχω πολύ ειδική περίπτωση ZAD Multicolor που έχει 100% φυσικά τα χρώματά του. Και θέλω να γυρίσουμε το κόσμο και από την πίσω πλευρά για να δουν όλοι ότι αυτά τα χρώματα είναι απόλυτα φυσικά. Καλά τα γαλάζια, τα χρώματά, τα γαλαζοπράσινα, τα βεραμάν, τα μπλε, τα πράσινα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοθαυμάσω εδώ στο συγκεκριμένο κόσμο. Δώρο θα το κάνω, μην ανησυχείτε που λέω πολλά. Λοιπόν, 118 καράτια είναι, κυρίες και κύριοι. 118 καράτια. Αν ήμουν εγώ ο καλλιτέχνης που είχα σκαλίσει αυτό το κόσμο, θα το έβαζα 100 ευρώ το καράτι. Σας μιλάω εν τιμή, γιατί πρόκειται για ένα αριστούργημα. Και αυτή η ημιπολίτιμη υπέροχη πέτρα δεν υπάρχει στον κόσμο. Πραγματικά έχω ευτυχήσει και έχω εξασφαλίσει μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε βέβαια παγκοσμίως μία σειρά που δεν την έλεγα και πολύ μικρή από τέτοια κοσμήματα και είμαι αποφασισμένη να τα δώσω τώρα το μήνα που θα διανύουμε, το μήνα Ιούλιο. Θα τα δώσω όλα, θα κρατήσω κάποια βέβαια για μας, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα τα δώσω, θα τα διαθέσω και θα τα διαθέσω και σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ούτως ώστε μα ψάξτε όλη την Αθήνα, ψάξτε όλη την Ελλάδα και βρείτε με ένα τέτοιο κόσμο. Πραγματικά σκάω από περιέργεια να μου πείτε αν θα βρείτε ένα τέτοιο κόσμο. Πρώτα-πρώτα το ίδιο αποκλείεται να το βρείτε, γιατί είναι αδύνατο να βρούμε τις ίδιες αποχρώσεις και τις ίδιες και τα ίδια παιχνιδίσματα ανάμεσα στην κατανομή των αποχρώσεων αυτών πάνω στον υπέροχο γνήσιο λίθο. Αυτό αποκλείεται να γίνει, αλλά παρόμοια. Θέλω παρόμοια. Ίδιο δεν γίνεται. Αλλά θέλω παρόμοια. Δεν σημαίνει ότι και τα παρόμοια είναι μικρότερη αξία, ίσως μπορεί και μεγαλύτερη αξία. Ανάλογα με την ομορφιά του λίθου, αυτοί οι λίθοι κρίνονται για δύο πράγματα. Πρώτον για τη γνησιότητά τους, δεύτερον για την ομορφιά τους, τρίτον για την τέχνη που έχουν τα σκαλίσματά τους. Και από εκεί και πέρα, όταν συμπληρώνουν σε επαρκή βαθμό, σε πολύ καλό βαθμό και επαρκή και τα τρία που σας είπα, γίνονται απλησίαστας τιμές. Αυτά διακινούνται με δολάρια, να ξέρετε, σε όλο τον κόσμο. Με δολάρια. Και τα δικά μας που σκαλίσουμε με δολάρια διακινούνται σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μία αρχή γενική. Είναι η αρχή του εμπορίου. Γενική αρχή του εμπορίου. Δολάρια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ έχω διαστάσεις μεγάλες. 4 εκατοστά είναι το ύψος του κοσμήματος και το βάθος του είναι 8 mm. Γνήσιο ορυκτό ζαντ εξασίας ορμόμενων ήρθε να συναντήσει το κοινό του Τζεμ Πάλας και να δοθεί για 90 ευρώ μόνο. Θα πρέπει να σας πω ότι η αρχική του τιμή ήταν 550 ευρώ. 550 ευρώ, έτσι μεταφραζόντουσαν τα δολαριάκια του. Στα 550 ευρώ. Να ξέρετε, να σας πω έτσι για την ιστορία, ότι τα δικά μας τα δίνουμε πολύ ακριβότερα. Αυτά που σκαλίζουμε δηλαδή εμείς εδώ τα δίνουμε πολύ ακριβότερα. Στην Ασία είναι πολύ φθηνά τα μεροκάματα. Δηλαδή έχουν τόσο μεγάλα ταλέντα στις σκοπές των διαματιών, στο σκάλισμα των λίθων, στον. Πολλές φορές το σκέπτομαι και λέω απ' τη μία ευτυχώς που έχουν πολύ χαμηλά μεροκάματα, απ' την άλλη λέω τι κρίμα τέτοια ταλέντα και να μην ζουν πολύ ωραίες ζωές. Βλέπετε, η ζωή είναι άδικη πάρα πολλές φορές. Όμως επειδή ουδέν κακό να μην γες καλού, έρχονται στα χέρια σας για 90 ευρώ μόνο. 65-32α, εδώ θα δώσω δύο είναι, δύο κομμάτια έχω με πολύ παρόμοιους θωρίτες. Δύο χειροποίητα λοιπόν, ένα θα σας δείξω τώρα, είναι πολύ παρόμοιο και το άλλο. Μενταγιόν με καταπληκτικούς θωρίτες γιγαντιαίων διαστάσεων. Είναι τζάμπο οι πέτρες, μια και το βάρος τους είναι 177 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού για τον κάθε ένα. Επιπλέον έχουμε εγχάρακτες αλλά και ανάγλυφες διακοσμήσεις σε όλο το εύρος του κάθε λίθου. Οι διακοσμήσεις είναι εξαιρετικά όμορφες και βεβαίως τεχνικά από άποψη αρτιότητας απλά καταπληκτικές. Αλλά έχω και καταπληκτικές πέτρες εδώ, κυρίες και κύριοι. Έχω φθορίτη, ο οποίος έχει βαθμό σκληρότητος 5-5,5 στην κλίμακα Μος. Είναι ορυκτή και οι δύο φθορίτες, αλλά εν προκειμένης θα μιλήσω για αυτόν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ορυκτός, είναι 100% φυσικός και παρουσιάζει πολυχρωμία. Τα χρώματά του κυμαίνονται ανάμεσα στις αποχρώσεις του πράσινου, του κίτρινου και του καφέ, καφέ ολέ, και σβήνουν μέσα από τις φυσικές του χρωματικές διαστρωματώσεις η μία απόχρωση μέσα στην άλλη με τρόπο
τρόπο φαντασμαγορικό. Εδώ οι διαστάσεις επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλες του μενταγιών. Είναι 7,5 εκατοστά το μήκος του και 4 εκατοστά το πλάτος του στο πλατύτερο σημείο του. Το έχουμε δέσει με ασήμι 925 βαθμών. Το έχουμε επιχρυσώσει στο δικό μας επιχρυσωτήριο. Έχουμε κάνει διπλό επιχρύσωμα με 14 καράτια κίτρινου χρυσού. Εδώ θα ανοίξω παρένθεση και θα πω ότι οι μόνοι που διαθέτουμε δικό μας επιχρυσωτήριο είμαστε εμείς. Και αυτό το κάναμε παρόλο το ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση. Παρόλα αυτά το κάναμε για να μπορούμε να ελέγχουμε απόλυτα τα επιχρυσώματα που δίνουμε στα κοσμήματά μας. Κλείνω την παρένθεση, να επαναλάβω λοιπόν τις διαστάσεις που είναι 7,5 εκατοστά μαζί με το κλίκο ύψος, 4 εκατοστά πλάτος. Θα το δώσω με κορδόνι το κόσμημα, Λοιπόν, το κόσμημα είναι απόλυτα χειροποίητο, βλέπετε ότι το στυλ και το σχέδιο του καστανιού ακολουθεί πιστά τις απολύξεις του λίθου και δεν τον έχουμε κλείσει από την πίσω πλευρά επίτηδες για να περνάει το φως, να απολαμβάνουμε αυτά τα καταπληκτικά χρώματα που μας δίνει και την πανάκριβη πολυχρωμία του, αλλά και γιατί έχει και χάρακτες διακοσμήσεις πιο απλές και από την πίσω πλευρά και δεν θέλουμε να το κλείσουμε. Πάνω στο καστόνι υπάρχουν τρεις σφραγίδες. Η μία είναι το λογότυπό μας, η άλλη είναι η σφραγίδα που πιστοποιεί ότι πρόκειται για εργασία χειρός και γράφει ακριβώς αυτό, δηλαδή εργασία χειρός, και η άλλη είναι το 925 που είναι η βαθμή του ασημιού. Εδώ λοιπόν ο φθορίτης προέρχεται από τη Βραζιλία και έχει διαφάνεια καθαρότητα transparent με high transparency. Επομένως πρόκειται για πάρα πολύ ιδιαίτερη και πολύ αξιόλογη πέτρα που γίνεται ακόμα πιο αξιόλογη λόγω των εξαιρετικών διακοσμήσεων που έχει, οι οποίες είναι φυσικά και αυτές χειροποίητες, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Το κόσμημα είναι στην τιμή των 1.200 ευρώ για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ωραιότητα του λίθου, η χειροποίητη δουλειά, αλλά επίσης και τα πολλά καράτια. Ξεπερνάμε τα 100 καράτια κατά πολύ, επομένως αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο η αξία του λίθου. Έχω 177 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού. Η πρόταση που θα κάνω από το Gem Palace είναι τα 280 ευρώ. Νομίζω δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο και δεν μπορεί κανείς σε όλο τον κόσμο να κάνει καλύτερο. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι το Cut Grade, όπως σας είπα, χαρακτηρίζεται excellent, αλλά και ότι πρόκειται για μοναδικά μενταγιόν σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούν να υπάρχουν άλλες τέτοιες πέτρες. Αυτός είναι ο λόγος. Οι πέτρες είναι από τις πιο ωραίες πέτρες φθορίτη, λίθους φθορίτη που έχω δει. Βραζιλία, ορυκτή και 100% φυσικοί φθορίτες μας. 6532α, προτείνω και χαρίζω ταυτόχρονα μοναδικό μενταγιόν άφθαστης ωραιότητας και τέχνης στα 280 ευρώ μόνο. 9170α, εδώ έχω ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, το οποίο είναι εργασία μοναδική και εργασία χειρός επίσης. Αυτό λοιπόν θα γράφει και το πιστοποιητικό του. Είναι μοναδικότητα του Gem Palace, είναι εμπνευσμένο από σειρές που έχει δημιουργήσει ο οίκος Μπούλγαρη και είναι κατασκευασμένο με απόλυτα χειροποίητα τρόπο από έναν από τους καλύτερους τεχνίτες μας που είναι ο κύριος Παύλος και υπήρξε για σειρά ετών από τους πρώτους τεχνίτες για το κοσμηματοπολείο του κυρίου Λαλαούνη. Έχουμε εκπληκτικό τεχνίτες, σας το έχω πει και άλλη φορά. Και όταν εμείς εδώ στο Gem Palace μιλάμε για μοναδικότητα, εννοούμε μοναδικότητα. Και όταν εμείς εδώ στο Gem Palace μιλάμε για χειροποίητο κόσμημα, δεν εννοούμε κινέζικο πρεσαριστό κόσμημα, αλλά εννοούμε υψηλών προδιαγραφών, εκλεκτού σχεδιασμού, εκπληκτικό χειροποίητο κόσμημα στην πραγματικότητα. Εδώ έχω ζευγάρι σκουλαρίκια μοναδικού σχεδιασμού. Έχουμε χρησιμοποιήσει τη βάση ασήμι, έχουμε χρησιμοποιήσει λευκό χρυσάφι στα 14 καράτια που είναι ίσα την νέα επιφάνεια των σκουλαριών και έχουμε χρησιμοποιήσει και κίτρινο χρυσάφι στα 14 καράτια που είναι οι λεπτομέρειες και τα σιρίτια των σκουλαριών. Επίσης και τα καστόνια. Είναι ζευγάρι σκουλαρίκια απλά καταπληκτικό. Είναι φτιαγμένο
μόνο με εργαλεία χειρός, δεν έχει παρέμβει μηχάνημα, ούτε για ίσα την αρισμένη επιφάνεια δεν έχει γίνει με μηχάνημα. Όλα ό,τι βλέπετε είναι στο χέρι και βέβαια είναι ένα δείγμα υψηλής αργυροχρυσοκοείας μοναδικό. Εδώ, κυρίες κύριοι, έχω 9 εκατοστά το μήκος και 1,5 εκατοστό το πλάτος. Μοναδικό ζευγάρι σκουλαρίκια από το Gem Palace, απόλυτα χειροποίητο κόσμημα. Το κόσμημα ξεπερνάει σε αξία τα 900 ευρώ και η πρότασή μου είναι τα 200. Καθαρά κοσμήματα να έχετε υπόψη σας και για το design τους, αλλά και για τη δουλειά τους, είναι απλησίαστα όπου και να πάτε να τα ζητήσετε ή να τα δείτε. Εδώ το έχω πει, έχω αρχίσει και το λέω εδώ και 2-2,5 εβδομάδες που αποφασίσαμε να βγάλουμε πιο πολλά χειροποίητα κοσμήματα, γιατί βγάζαμε κατά καιρούς, αλλά βγάζαμε ελάχιστα. Θα βγάζαμε 1-2 το μήνα και αν τα βγάζαμε. Τώρα αποφασίσαμε να δώσουμε στους φίλους και τις φίλες του Gem Palace την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και με το απόλυτα χειροποίητο κόσμημά μας και να τους δώσουμε επίσης το μεγάλο ευεργέτημα να μπορούν να αποκτούν αυτά τα κοσμήματα, τα οποία είναι πανάκριβα στην κυριολεξία, να μπορούν να τα αποκτούν με τις γνωστές τιμές που δίνει το Gem Palace στα κοσμήματά του. Και βεβαίως ό,τι δείχνουμε είναι εξαιρετικό και μοναδικό. 9 εκατοστά μήκος, 1,5 εκατοστό πλάτος, 200 ευρώ μόνο για μοναδικό ζευγάρι σκουλαρίκια, τα οποία συνδυάζουν και το design και τον πλούτο και την εξαιρετική τέχνη και την καταπληκτική τεχνοτροπία. Για άλλη μια φορά, μοναδική στο είδος μας, 200 ευρώ μόνο. 9185α, άλλο ένα χειροποίητο κόσμημα, κυρίες και κύριοι, και να μην ξεχνάτε παρακαλώ πάρα πολύ ότι όταν μιλάω εγώ για χειροποίητο κόσμημα, εννοώ το χειροποίητο κόσμημα το οποίο κατασκευάζεται αιώνες τώρα, χιλιετηρίδες τώρα, με πανομοιότυπο σχεδόν τρόπο. Κόσμημα το οποίο κατασκευάζεται δίχως τη χρήση χιτηρίου και δίχως τη χρήση μηχανημάτων. Κόσμημα το οποίο κατασκευάζεται με μοναδικά εργαλεία, τα ίδια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας πριν από 100, 200, 1000 και 2 και 2,5 και 3.000 χρόνια. Αυτά τα εργαλεία του χειροποίητου κοσμήματος, όπως έχω πει και σε άλλη παρουσίασή μου, έχουν παραμείνει σχεδόν τα ίδια. Δηλαδή τα κοσμήματα κατασκευάζονται, εφόσον αυτά είναι χειροποίητα, με τον ίδιο τρόπο που τα κατασκεύαζαν για παράδειγμα οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Κρήτες, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Ασιατικοί λαοί. Τα ίδια εργαλεία είχαν, τα οποία είναι ελαφρώς διαφορετικά, κάποια από αυτά κιόλας, όχι όλα, ελαφρώς διαφορετικά διαμορφωμένα σήμερα, με δεδομένο βέβαια ότι και οι γνώσεις αλλά και τα πάντα έχουν προχωρήσει προς τα εμπρός. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει ασήμι, έχουμε χρησιμοποιήσει κίτρινο χρυσάφι και έχουμε χρησιμοποιήσει και λευκό χρυσάφι. Ο χρυσός είναι στα 14 καράτια και έχουμε κάνει βέβαια και τα δικά μας ωραιότατα διπλά χρυσώματα. Το κόσμημα έχει βάρος 20 γραμμάρια. Θα το προτείνω με κορδόνι. Θέλω να παρατηρήσετε καταρχήν τον εξαιρετικό κρίκο που έχουμε δημιουργήσει. Στη συνέχεια θέλω να παρατηρήσετε ότι το κόσμημα έχει δύο τύπους χρυσού, το λευκό χρυσό, το οποίο είναι και αστραφτερό και λουστρέ, και το κίτρινο χρυσό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στη μορφή του τη σατινέ, πάνω στη σπυρίλατη επιφάνεια, παύλα βάση του κοσμήματος. Στη συνέχεια έχει δημιουργηθεί το κάδρο του κοσμήματος και μέσα αυτό το κάδρο, με απόλυτα χειροποίητο τρόπο, ένα άνθος με το μίσκο του και τα πέταλά του, τα οποία κιόλας είναι εγχάρακτα για να μας δίνουν τη ρεαλιστική εντύπωση των αληθινών φύλων. Έχουμε λοιπόν κόσμημα με διαστάσεις 55 επί 25 mm, το οποίο είναι απολύτως χειροποίητο και του οποίου η αξία ξεπερνάει τα 700 ευρώ. Ο λόγος που η αξία του κοσμήματος είναι πάνω από 700 ευρώ είναι ότι μόνο στο Gem Palace μπορείτε να το δείτε, διότι είναι μια πρωτότυπη δική μας δημιουργία, και στη συνέχεια ο αμέσως επόμενος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι είναι απόλυτα χειροποίητο, πράγμα που σημαίνει ότι η εργασία του κοσμήματος είναι πάρα μα πάρα πολύ ακριβή. Δύο βασικοί λόγοι λοιπόν διαμορφώνουν την τιμή στα 700 ευρώ. Θέλω
θέλω να μου δείξετε και το κόσμημα από την πίσω πλευρά για να δουν οι φίλοι μας τη σήμανση για τα μέταλλα, αλλά να δουν επίσης και το GPE σε άλλη σφραγίδα και βεβαίως εργασία χειρός. Τα πιστοποιητικά με τα οποία συνοδεύουμε τα κοσμήματά μας, όταν τα κοσμήματά μας είναι χειροποίητα, το αναφέρουν βεβαίως και αυτά, ότι πρόκειται για εργασία χειρός, γιατί υπάρχει ένα όριο παραπληροφόρησης γύρω από το χειροποίητο κόσμημα και ξέρετε, ό,τι πολύ επαναλαμβάνεται και μάλιστα όταν επαναλαμβάνεται χωρίς και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, απαξιώνεται. Είναι πολύ κρίμα να απαξιωθεί το χειροποίητο κόσμο, γιατί το χειροποίητο κόσμημα έχει άλλη πνοή, είναι ένα κομμάτι από τον καλλιτέχνη που το κατασκεύασε και δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση, ούτε αισθητική αλλά ούτε και από άποψη αξίας κατασκευαστικής με το κόσμημα του χιτήριου βέβαια, αλλά και πολύ περισσότερο με το κόσμημα το πρεσαριστό. Τα κοσμήματα τα πιο οικονομικά είναι κοσμήματα πρεσαριστά, είναι κοσμήματα που βλέπω παντού γύρω μου, είναι διακοσμημένα με ζυρκό και με ζυρκόν και ψεύτικα ζυρκόν βέβαια και ρηκτά. Με ζυρκόνι φέρουν διάφορα σχέδια, αλλά όταν βάλετε τα δύο κοσμήματα, το χειροποίητο και το πρεσαριστό δίπλα-δίπλα, θα καταλάβετε ότι κατασκευαστικά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, χωρίς να έχετε καμία ιδιαίτερη γνώση γύρω από την αργυροχρυσοχοΐα. Θα το δείτε, είναι θέμα αισθητικής. Τα πραγματικά χειροποίητα κοσμήματα, έχετε υπόψη σας, είναι πάρα πολύ ακριβά κοσμήματα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, αλλά και για τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται για να κατασκευαστούν, και όλοι καλά γνωρίζουμε πως ο χρόνος είναι χρήμα σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και στα εργαστήρια της αργυροχρυσοχοΐας. 700 ευρώ είναι η τιμή του, 155 ευρώ θα το πούμε από το Τσεμ Πάλας, και σας διαβεβαιώνω ότι είναι κάτι παραπάνω από χαριστική η τιμή που σας δίνω, διότι αυτά τα κοσμήματα κυκλοφορούν σε πάρα πολύ ακριβές βιτρίνες και χρεώνονται πάρα πολύ ακριβά. 9185α, μοναδική τιμή, τα 155 ευρώ μόνο. Σας ευχαριστούμε που μείνατε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη.